10 μήνες μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου, στο 24ο και 31ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, γνωστό ως Γερονιμάκιο, το οποίο υπέστη καταστροφές από τη Μεγάλη Δόνηση, κάθε ανάγκη για αποκατάσταση των καταστροφών στις σχολικές αίθουσες έχει μείνει στα χαρτιά. Αυτό που εμάς μας στενοχωρεί ιδιαίτερα και πιέζουμε το Δήμο, είναι το γεγονός ότι από στους 10 μήνες που έχουν περάσει από το σεισμό δεν έχουν καταλήξει καν ποια θα είναι η τεχνική λύση. Βαδίζοντας προς τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, όταν πλέον θα έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από το σεισμό, στόχος δεν είναι σε καμία περίπτωση η αποκατάσταση, αλλά η προμήθεια με 5 ακόμη λιώμενες αίθουσες, που εκτιμήθηκε από τους γονείς ότι είναι άθλος, ότι τελικά μετά από καιρό θα φτάσουν στο σχολείο για να μπορούν τουλάχιστον τα παιδιά να κάνουν μάθημα μέσα σε αυτές. Προφανώς δεν είναι λύση οριστική, είναι όμως μια μεταβατική λύση, γιατί αυτή τη στιγμή έστω και οι λιώμενες αίθουσες που πληρούν κάποιες προδιαγραφές ύψους, αερισμού, πυρασφάλειας είναι καλύτερες από τα κοντέινερ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα παιδιά. Οι γονείς των παιδιών είναι αποφασισμένοι σχεδόν ένα χρόνο μετά το σεισμό ότι οι μαθητές θα παραμείνουν επί χρόνια στις λιώμενες αίθουσες, δηλώνοντας απογοητευμένοι από αυτό το οριζόμενο από τη γραφειοκρατία πλαίσιο που θα αφήσει τα παιδιά τους μακριά από οποιαδήποτε σύγχρονη προσέγγιση της εκπαίδευσης που επιβάλλει ένα ασφαλές σχολείο, αίθουσες διδασκαλίας και άβλιο χώρο. Που επί της ουσίας στο Γερονιμάκιο έχει εξαφανιστεί, καθώς οι λιώμενες αίθουσες, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί και οι νέες που αναμένεται να τοποθετηθούν, έχουν καλύψει πλήρως τον άβλιο χώρο που έχουν για να χρησιμοποιούν τα παιδιά. Πρακτικά είναι κάποια χρόνια αυτά. Δηλαδή, τα δικά μου παιδιά δεν νομίζω να προλάβουν το αποκαταστημένο σχολείο, θα είναι στο γυμνάσιο. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τουλάχιστον να έρθουν οι κατάλληλες αίθουσες, ώστε αυτά τα 2, 3, 5 χρόνια να είναι τα παιδιά σε κάπως καλύτερες συνθήκες. Έχει εγκριθεί η μελέτη στατικής επάρκειας και ενίσχυσης του Γερονιμάκιου, οδεύει προς την Οικονομική Επιτροπή, από την οποία πρέπει να περάσει για να εγκριθεί, και στη συνέχεια θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο ανάδοχος εργολάβος προκειμένου να γίνει η αποκατάσταση του κτηρίου. Το θέμα του σχολείου έφτασε μέχρι τη Βουλή μετά από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Ιγουμενίδη προς τον Υφυπουργό Υποδομών, ο οποίος στην απάντησή του ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει προς το Υπουργείο αίτημα από το Δήμο. Δεν γίνεται καθόλου συζήτηση για τη διόρθωση των σχολικών κτηρίων. Τι θα γίνει? Είμαστε σε επαφή με το Δήμο. Δεν μας έχει σταλεί αυτή τη στιγμή έτοιμα από το Δήμο σε ό,τι αφορά να φτιάξουμε τα σχολεία. Θα το συζητήσουμε μαζί του και αν το επιτρέπουν οι δυνατότητες, ναι, θα παρέμβει η ΚΤΥΠ για να δούμε τι ακριβώς μπορούμε να το κάνουμε.